Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Direct. Είμαι η Στέλλα Τερζάκη. Πάμε να δούμε το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Θύτες και θύματα στην αρένα της αγοράς εργασίας. Εργασιακοί δυνάστες και εργαζόμενοι στόχοι. Με φόντο το πρωτοφανές περιστατικό ξυλοδαρμού ανήλικου μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα του Ηρακλείου από τρία άτομα, ανάμεσά τους και ο διευθυντής του ξενοδοχείου, θέτουμε στο επίκεντρο το λεγόμενο εργασιακό μπούλινγκ που φέρεται να καλπάζει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ποιο το προφίλ δυνατών και αδύναμων κρίκων. Ποιες οι εκφάνσεις της βίας που μπορεί να υποστεί κάποιος στο εργασιακό του περιβάλλον. Πόσο οι διέξοδοι νομικά και όχι μόνο μπορούν να σταθούν τελικά απέναντι στο φόβο της ανεργίας που ενισχύει τον νόμο της σιωπής. Οι μετρήσεις που δείχνουν πως η παρατεταμένη οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε υψηλές θέσεις σε επίπεδο Ευρώπης. Οι επιπτώσεις στην εργασιακή απόδοση, την εξέλιξη, την υγεία των εργαζομένων. Πόσο λεπτές μπορεί να είναι οι κόκκινες γραμμές ανάμεσα στις διάφορες μορφές βίας και εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρισης. Πόσο το σαθρό σύστημα θεσμοθετημένων κανόνων στην αγορά εργασίας και η διαχρονική έλλειψη ενός ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού επιδεινώνουν το φαινόμενο. Απόψε κοντά μας αναζητώντας απαντήσεις. Στέλιος Βοριάς, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Γιώργος Πελεκανάκης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων. Εμμανουήλ Καργάκης, κλινικός ψυχολόγος. Μια συζήτηση που αν μη τι άλλο θεωρώ ότι θα έχει ενδιαφέρον, ένα θέμα που μας απασχολεί λίγο ή πολύ όλους ανεξαιρέτως. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Αφορμή για να γίνει αυτή η συζήτηση είναι ένα περιστατικό που τις τελευταίες ημέρες φιγουράρει σε πρώτο πλάνο στην τοπική δημοσιογραφία και όχι μόνο. Κύριε Βοριά, θέλω να ξεκινήσω με εσάς. Δεν θέλω να μπούμε σε λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε ακούσει πολλές παραμέτρους ό,τι αφορά το τι συνέβη εκεί. Ούτως ή άλλως έχει λάβει τη δικαστική οδό το θέμα αυτό του ξυλοδαρμού ανηλίκου μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα της Σταλίδας. Θέλω όμως να μου πείτε πόσο εμπνέει ανησυχία, πόσο έχει γεννήσει έντονο προβληματισμό. Κοιτάξτε, λόγω του ότι εκλαμβάνουμε πολλά μηνύματα, αν ήταν το μοναδικό συμβάν, ίσως να είμαστε καθησυχασμένοι. Το θέμα είναι ότι οι καταγγελίες είναι αρκετές που φτάνουν σε εμάς και δεν είναι απαραίτητα να είναι ξυλοδαρμός, γιατί ακόμη και η ψυχολογική βία είναι μια άσκηση εργασιακού bullying. Όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Δυστυχώς, η εποχή που διανύουμε και με βασικότερο παράγοντα την ανεργία, δημιουργεί, θα έλεγα, πιέσεις στην απασχόληση. Κάποιες πιέσεις είναι και το εργασιακό bullying και μπορούμε να το εξηγήσουμε αναλυτικά και παρακάτω. Φαντάζομαι, ωστόσο, κύριε Βοριά, ότι το να καταλήξει ένας εργαζόμενος από τον εργασιακό του χώρο στο νοσοκομείο ευτυχώς είναι κάτι το οποίο είναι μεμονωμένο. Έχουμε βγει επανειλημμένα, το έχουμε καταδικάσει. Ό,τι και να συμβεί, θεωρούμε καταδικαστέο το να χτυπάει κάποιος έναν ανήλικο. Από εκεί και πέρα, όπως είπατε πολύ σωστά, θα επιμεληθεί η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία είναι αρμόδια να αποφασίσει για το συμβάν. Εμείς δεν μπορούμε να καταδικάζουμε τέτοια συμβάντα που γίνονται σε εργασιακούς χώρους και δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι και το μοναδικό. Κύριε Πελεκανάκη, θέλω το σχόλιο σας. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι άλλωστε ο λόγος ο οποίος στήθηκε η απόψινη αυτή κουβέντα σε ό,τι αφορά το περιστατικό αυτό. Το γεγονός και μόνο ότι ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός έγινε μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ξενοδοχείο, αυτό και μόνο μας λυπεί. Μας λυπεί ακόμα περισσότερο όταν ο εμπλεκόμενος είναι ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Αυτά είναι καταδικαστέα από τους συλλόγους των διευθυντών ξενοδοχείων και πόσο μάλλον και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων. Νομίζουμε ότι ο συνάδελφος το αντιμετώπισε πολύ αρνητικά, δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να αντιδράσει έτσι όπως αντέδρασε. Δεν εξετάζουμε τον λόγο για ποιον το έκανε, αλλά ο τρόπος αντίδρασης είναι καταδικαστέως και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στα ιδιώδη ενός διευθυντή ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο είναι ένας χώρος φιλοξενίας, όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τους εργαζόμενους. Θα πρέπει η αντιμετώπιση να είναι το ίδιο φιλική και το ίδιο πρόσφερο, ώστε να μπορεί και ο εργαζόμενος να ανταποδίδει το έργο του με χαρά και να αποδίδει το χαμόγελο στον πελάτη, αυτό που θα πάρει από τον διευθυντή του, από τον ιδιοκτήτη και από τον προϊστάμενό του. Ο ρόλος ενός διευθυντή ξενοδοχείου, όπως ο ρόλος ενός οποιοδήποτε διευθυντή, είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Οι καπετάνοι κρατούν τα πλοία και προφανώς δεν καλλιεργούν τέτοιου είδους φουρτούνες.
σωστά. Πόσο μάλλον έχει να κάνει καθαρά και μόνο με ανθρώπινο δυναμικό, έχει να κάνει με τη διαχείριση του προσωπικού, με τη διαχείριση των πελατών, με τη διαχείριση των προμηθευτών. Άρα έχουμε να κάνουμε καθαρά και μόνο με ανθρώπινο παράγοντα και αυτός που ο οποίος παίζει το νούμερο ένα, το που κινεί όλα τα νήματα και θα πρέπει να είναι ψύχρεμος και να διαχειρίζεται τέτοιου είδους καταστάσεις, είναι ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Κύριε Καργάκη, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει το θέμα το συγκεκριμένο. Έχουμε να κάνουμε εδώ με χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατών και αδύναμων κρίκων. Έχουμε να κάνουμε με ένα ανήλικο παιδί στα 17 του και το διευθυντή του ξενοδοχείου, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία. Άρα ψυχολογικά πώς το σχολιάζετε? Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε το αποκορύφωμα τέτοιων γεγονότων εργασιακής πίεσης και εργασιακής άσκησης βίας. Δεν είναι η συνήθις έκφραση, αλλά είναι μια ακραία μορφή που σίγουρα πίσω από αυτό, αν κάποιος σταθεί μόνο στην επιφάνεια του γεγονότος, ίσως χάσει και την ουσία στο πώς καταλήγουμε σε ένα σύνολο σχέσεων και σε ένα σύνολο πιέσεων μέσα σε ένα εργασιακό χώρο να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε και την άσκηση σωματικής βίας. Είναι ένα γεγονός το οποίο είναι αρκετά συνήθες στην συζήτηση με ανθρώπους στο καθημερινό δικό μας πλαίσιο, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί, αν θέλει κανείς, να τη δει στην επιφάνεια, μπορεί να τη δει και λίγο παθύτερα και να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία πρόληψης και διαχείρισης. Θέλουμε να μας πείτε πολλά στη συνέχεια. Κύριε Βοριά, για να αλλάξουμε λίγο τη συζήτηση και να πάμε σε αυτό καθ' αυτό που λέγεται ενόχληση, κακομεταχείριση, ψυχολογική βία και όχι μόνο μέσα στο εργασιακό μας περιβάλλον. Είπατε ξεκινώντας ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ψυχολογική βία. Τα περιστατικά λοιπόν που φτάνουν σε εσάς λένε τι? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπα προηγουμένως, μόνο και μόνο το να εκβιάζονται εργαζόμενοι λόγω της ανεργίας, ότι θα χάσουν τη δουλειά τους αν δεν συμβιβαστούν σε συνθήκες εντατικοποίησης της εργασίας ή σε μισθούς χαμηλότερους, μόνο και μόνο αυτό αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο ψυχολογικής βίας που ζούμε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, για μας ψυχολογική βία είναι ακόμη, μια και μιλάμε για τα ξενοδοχεία, το να πεις μια καμαριέρα ενώ θα πρέπει να καθαρίζει 10 δωμάτια, ότι κοίταξε να δεις, πρέπει να καθαρίσεις 20. Μέσα την πίεση της εργασίας το αντιλαμβάνεστε. Αλλά όμως έχουμε και άλλου είδους. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε και φαινόμενα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να παρουσιαστούν, που έχουν και με σεξουαλική παρενόχληση. Έχουν να κάνουν και όχι μόνο με γυναίκες, και με άντρες. Υπάρχει αυτό το καθεστώς. Δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά τα φαινόμενα να είναι μόνο... καλούνται να υποκύψουν στις ορέξεις, για παράδειγμα, του διευθυντή, του στελέχους ή του ιδιοκτήτη, προκειμένου δεν να φτάσουν είναι... στην εργασία. Προσέξτε, για να το τονίσουμε και αυτό, δεν είναι απαραίτητα να είναι και ο εργοδότης. Έχουμε φαινόμενα κακά τα ψέματα και από συναδέλφους, από άλλους εργαζόμενους, είτε με κάποιο πόστο σε κάποια επιχείρηση που εκμεταλλεύονται αυτό το πόστο ή κάποια σχέση που μπορεί να έχουν με τον ιδιοκτήτη ή τον διευθυντή και πολλές φορές προβαίνουν σε κάποιες παρενοχλήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν, όπως είπα, όχι μόνο με τη σεξουαλική παρενόχληση, έχουν να κάνουν με την άσκηση βίας, έχουν να κάνουν με τη λεκτική βία, δηλαδή να μην μιλάνε με σεβασμό προς τους άλλους εργαζόμενους, προς τον εργαζόμενό τους, είτε αν είναι στέλεχος είτε δεν είναι. Και σας λέω μια σειρά γεγονότων τα οποία φτάνουν πολλές φορές και είναι και πολύ δύσκολα και καμιά φορά να αντιμετωπιστούν, ειδικά αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης, και μάλιστα σε μια κοινωνία όπως είναι η Κρήτη, που ακόμα η γυναίκα ειδικά διστάζει να προβεί σε καταγγελίες και μάλιστα κακά τα ψέματα είναι και πολύ δύσκολο να αποδειχτούν. Γιατί πολλές φορές αυτός που ασκεί την οποιαδήποτε πίεση συνήθως απομονώνει τον εργαζόμενο. Και το είδαμε και στο Σιβάν αυτό με το 17χρονο. Απομονώνει το εργαζόμενο και του ασκείται στην απομόνωση κάποια οποιαδήποτε ψυχολογική, σωματική ή οτιδήποτε άλλο βία. Κύριε Παλακανάκη, συμφωνείτε με την καταγραφή από πλευράς μετρήσεων ότι στη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας είχαμε έτσι μία εκτόξευση, μία ενίσχυση του φαινομένου αυτού? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αρνηθώ τα καταγραμμένα γεγονότα, διότι εγώ δεν έχω στοιχεία που να καταγράφουν το αντίθετο. Εγώ θέλω την αίσθησή σας. Είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος κινείστε μέσα στον τουρισμό πολλά χρόνια και ζείτε το πώς έχει αλλάξει η αγορά εργασίας και τι μπορεί να επιφέρει αυτό. Φυσικά, και συζητάμε και με τους ενώσεις των ξενοδοχείων υπαλλήλων, συζητάμε με τους εργαζόμενους, ότι υπάρχει μία έξαρση, όπως λέμε, στο bullying μέσα στην χώρο εργασίας. Σίγουρα δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας αυτό το πράγμα. Αυτό έχει να κάνει, πιστεύω, και με την ανικανότητα διαχείρισης από πλευράς προϊσταμένων τμήματων. Νομίζω ότι ένας προϊστάμενος ο οποίος θέλει να δείξει δεν μπορεί να
αυτό δείχνει την αδυναμία του προστάμενου μέσω της επαγγελματικής του κατάρτισης να μπορέσει να επιβληθεί στο προσωπικό. Άρα εξασκεί αυτή τη βία για να μπορέσει μέσω της βίας να εξασκήσει τη δύναμή του και να δείξει ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Αυτά θα πρέπει σίγουρα να εξελίψουν από το χώρο εργασίας. Εμείς είμαστε ενάντια σε αυτή την πολιτική και σε αυτό την πολιτική που ασκούν οι προστάμενοι, οι διευθυντές, οποιοδήποτε ένα ανώτερο και ανώτερο στέλεχος μέσα σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, όπως είπαμε, μιλάμε για τα ξενοδοχεία. Και νομίζω ότι ο σωστός τρόπος θα είναι να υπάρχει μια ίση μεταχείριση προς όλους τους εργαζομένους που υπάρχει γραπτός σε πάρα πολλές εταιρείες στα πλαίσια της σωστής διαχείρισης του προσωπικού. Θέμα είναι να μην μένει στα χαρτιά, κύριε Πελεκανάκη. Είναι θέμα και παιδείας και χαρακτήρα και προσωπικότητας, έχω την αίσθηση. Κύριε Καργάκη, φυσικά και δεν θα μείνετε μόνο στο χώρο του τουρισμού, ούτως ή άλλως το ανοίγουμε λίγο. Είναι εύκολα αναγνωρίσιμος ο εργαζόμενος στόχος, το εύκολο θύμα, και αντιστοίχως είναι εύκολο να καταλάβουμε ποιος μπορεί να μετατραπεί σε δυνάστη μέσα στο εργασιακό μας χώρο? Συνήθως το προφίλ των ατόμων τα οποία δέχεται βία είναι ένα άτομο το οποίο είναι γενικότερα εσωστρεφές, ίσως είναι νέο στο χώρο εργασίας, είτε ηλικιακά είτε νέο εισερχόμενο στο χώρο εργασίας. Ένα άτομο το οποίο δεν έχει πολλές κοινωνικές σχέσεις στο νέο εργασιακό πλαίσιο. Αυτά τα άτομα συνήθως έχουν το προφίλ που έλκουν τέτοιες συμπεριφορές. Έλκουν και συνήθως για να το διαχωρίσουμε από κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες στιγμές ένταση μέσα στον εργασιακό χώρο, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά για να κατανοήσει το άτομο ή ο περίγυρος ότι κάποιος δέχεται μια τέτοια μορφή πίεσης. Mm-hmm. Συνήθως το δέχεται από ομάδες ατόμων, είτε αυτά περιέχουν κάποιο προϊστάμενο, είτε και όχι, δεν είναι πάντα απαραίτητο αυτό, τα οποία στοχευμένα και συστηματικά και με μια αρκετά μεγάλη συχνότητα ασκούν λεκτική, συναισθηματική βία, σαμποτάρουν την εργασία του ατόμου και δείχνουν με κάθε τρόπο τη θέση εξουσίας απέναντί του. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα άτομο το οποίο δείχνει στοιχεία χαμηλού δυναμικού, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και απ' την άλλη συνήθως ένα σύνολο ατόμων τα οποία συστηματικά ασκούν συγκεκριμένες συμπεριφορές τα οποία πιέζουν το άτομο. Είναι πολύ ενδυναμηθείτες δηλαδή, για να το πούμε έτσι. Υπάρχει μια εξάπλωση μάλλον. Ναι, και που δύσκολα αποφεύγεται, το καταλαβαίνω σωστά. Δύσκολο αποφεύγεται, γιατί πάει παράλληλα πάντα με την ψυχολογική εξουθένωση του ατόμου το οποίο δέχεται ή των ατόμων που δέχονται. Γιατί είναι σπάνιο να δούμε μόνο την αποτύπωση της έντασης σε ένα άτομο. Αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουμε ότι στη διαχείριση αυτού του προβλήματος, όταν μιλούμε για τέτοιο θέμα, δεν μπορούμε να το δούμε είτε μόνο σε πλαίσιο θήτη ή θύματος. Θα πρέπει να το δούμε σε ένα τριαδικό επίπεδο. Το θύμα με τα ατομικά του χαρακτηριστικά και το δικό του πλαίσιο κατά πόσο το υποστηρίζει. Οι ίδιοι οι θήτες, στο πώς έχουν αποκτήσει αυτά τα δικαιώματα και την εξουσία απέναντι σε άλλα άτομα, αλλά και τους παρατηρητές. Γιατί είναι ένα τρίπτο το οποίο συχνά το ξεχνούμε, στο πώς άτομα, είτε σε μια θέση ευθύνης, είτε και σε μια συναδελφική, σε ένα συναδελφικό πλαίσιο, δεν συζητούν και δεν ανοίγουν αυτά τα θέματα. Το ότι είμαστε στην Κρήτη, με τη συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία. Το ότι είμαστε σε μια πολύχρονη οικονομική ύφεση. Επιδρούν σε όλες αυτές τις καταστάσεις? Εγώ θα σας έλεγα ότι ξεκάθαρα επιδρά. Η άσκηση εξωτερικής έντασης και βίας σε άλλα επίπεδα. Η υψηλή ανάγκη για εργασία που ανεβάζει την ανοχή μας και την αντοχή μας σε διάφορα θέματα. Αλλά και η ανταγωνιστικότητα πολλές φορές στη διεκδίκηση και στην εγκαθίδρυση μιας θέσης εργασίας πολλές φορές φέρνει τριβές, οι οποίες είναι αναπόφευκτες. Πάντα συνέβαιναν, αλλά είναι παραπάνω σε περιόδους που υπάρχει ένταση. Η βία είναι στη ζωή μας. Πώς μπορεί να λείπει λοιπόν από το εργασιακό μας περιβάλλον? Πόσο λεπτές μπορεί να είναι οι γραμμές τώρα, κύριε Πελεκανάκη, που χωρίζουν τις διάφορες μορφές βίας και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την αλυσίδα μιας εργασίας? Πόσο επηρεάζει δηλαδή και την αποδοτικότητα και την ψυχολογία μας, γιατί όλα είναι θέμα ψυχολογίας, έχω την αίσθηση, και πόσο έχετε δει ή όχι καταστάσεις να ξεφεύγουν, δηλαδή από τη βία την ψυχολογική και το πείραγμα το άσχημο, να φτάνουμε σε άλλες καταστάσεις πλέον? Σωστά. Γι' αυτό ακριβώς πάντα σημαντικό ρόλο για να υπάρχει αυτή η ισορροπία παίζει ο προϊστάμενος του ξενοδοχείου, η προϊστάμενη των τμήματων του ξενοδοχείου και ο διευθυντής του ξενοδοχείου. Και γι' αυτό λέμε ότι ο διευθυντής και οι προϊστάμενοι θα πρέπει να κρατάνε τα ενία, να κρατάνε τις ισορροπίες, να δείχνουν στο προσωπικό και όχι να τους καταπιέζουν και να τους κάνουν αυτό που λέμε το bullying. Θα πρέπει με τις γνώσεις να επιβληθείς στο προσωπικό σου, να του δείξεις ποιο είναι το σωστό, και θα συμφωνήσω απόλυτα
προηγουμένως που αναφέρθηκε σχετικά με τον νεότερο ότι έχει την περισσότερη καταπίεση, διότι υπάρχει καμιά φορά σε εργασιακό χώρο και η νοοτροπία αυτό που λέγαμε στο στρατό, ο παλιός και ο καινούριος, όπου ο παλιός προσπαθεί να επιβληθεί του καινούριου, προσπαθεί να του βάλει και τις αγκαρίες, προσπαθεί να δηλαδή όχι πια προστάμενος, αλλά ο παλιός εργαζόμενος να επιβληθεί και αυτό είναι μεγάλο λάθος. Και εκεί καλείται πάλι ο προστάμενος να βάλει την τάξη και να φέρει τις ισορροπίες ανεξαρτήτου ηλικίας και προϋπηρεσίας μέσα σε μια επιχείρηση. Άρα όλα εξαρτώνται πάντα από τους επικεφαλείς μιας ομάδας που έχει ένα ξενοδοχείο. Πόσο εύκολα θα ανοίξουν τα στόματα? Νομίζω ότι εξαρτάται από το άτομο το οποίο νομίζω ότι καθαρά είναι στο χαρακτήρα του κάθε ατόμου πώς μπορεί. Μιλάμε, διαβάζουμε και στον τύπο, γυναίκες που έχουν βιάσει, που ποτέ δεν έχουν ανοίξει τα στόματα μετά από χρόνια. Έτσι είναι δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι της εργασίας, ότι κάποιος θα μιλήσει, κάποιος θα έχει το θάρρος και θα πει ναι. Θα έρθει να πει, μάλιστα μου κάνουν αυτό το πράγμα, ώστε να μπορεί και η επιχείρηση να λάβει τα μέτρα της. Κύριε Βοριά, το ότι δυστυχώς ξέρουμε όλοι καλά ότι όχι μόνο στα χρόνια της κρίσης, αλλά και παλαιότερα το σύστημα του ελέγχου σε ό,τι αφορά το μηχανισμό για τα εργασιακά δεν είναι αυτό που θα έπρεπε. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν κενά, υπάρχουν αγγυλώσεις. Αυτό δεν επιδρά σε ένα μεγάλο βαθμό στο ότι αν η μαύρη εργασία εξακολουθεί να καλπάζει, πόσο εύκολο ο άλλος μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να ορθώσει ανάστημα χωρίς να χάσει τη δουλειά του απέναντι στην ψυχολογική βία, για παράδειγμα? Σίγουρα είναι το βασικό που μας απασχολεί, δηλαδή η έλλειψη των ελεγχτικών μηχανισμών γενικά για τις εργασιακές σχέσεις και ακόμη περισσότερο το πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κάποιος πολλές φορές που δέχεται τη βία εκεί πέρα, θεωρώντας ότι την επόμενη μόλις μιλήσει θα χάσει τη δουλειά του. Εμείς θέλω να σας τονίσω ότι σαν εργατικό κέντρο έχουμε φτιάξει ακόμα και τη γραμμή ανώνυμων καταγγελιών, έτσι ώστε να δώσουμε μία λύση, μια διέξοδο σε αυτούς τους εργαζόμενους, και δεν είναι λίγες αυτές οι ανώνυμες καταγγελίες που έχουμε είτε για ανασφάλιστη εργασία είτε για πράγματα τα οποία μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε. Δυστυχώς η εργασιακή βία και το εργασιακό bullying πολύ δύσκολα διαπιστώνεται, γιατί θα πρέπει να είσαι όταν γίνεται το συμβάν. Όλοι μπορούμε να το αντιληφθούμε. Ωστόσο όμως, εμείς καλούμε πολλές φορές, απευθύνονται εργαζόμενοι σε εμάς, κρατάμε την ανωνυμία τους, τους προστατεύουμε και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις έτσι ώστε να σταματήσει το θέμα. Εδώ όμως θέλω να τονίσω ότι σίγουρα δεν είναι όλοι οι εργοδότες το ίδιο. Έτσι. Και δεν θα σε καμιά περίπτωση και εγώ ίδιος. Και εγώ ίδιος, σαν εργατικό κέντρο. Και δεν είναι μόνο οι εργοδότες, όπως είπε νομίζω ο κύριος Πολυκανάλης. Μπορεί να είναι και πολλές φορές εργαζόμενοι. Έτσι. Και μάλιστα, επειδή ξέρω αρκετούς διευθυντές, έχω και φίλους διευθυντές ξενοδοχείων, έχουν καταφέρει μέσα από το κύρος τους και τον επαγγελματισμό τους να κερδίσουν το σεβασμό των εργαζομένων. Mm-hmm. Που αυτό είναι πολύ δύσκολο, όπως είπε πολύ σωστά και ο εκπρόσωπος των διευθυντών. Αυτό κερδίζεται. Πολλές φορές λοιπόν, όταν δεν είναι επαγγελματίες και δεν μπορεί να κερδίσει, πολλές φορές ανατρέχει, βλέπουμε κάποια στελέχη, είτε διευθυντικά συνήθως, ανατρέχουν σε άλλες ίδιες τακτικές που πραγματικά προσβάλλουν και τους ίδιους, όχι μόνο τους εργαζόμενους. Κύριε Πελεκανάκη, είναι λοιπόν θέμα ηγεσίας, είναι και θέμα παιδείας. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και σεμινάρια και επιμόρφωση, όλα αυτά βοηθούν στο να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Βεβαίως. Η διαχείριση μιας ξενοδοχείας μοναστικής ή καμίας επιχείρησης θέλει εκπαίδευση, θέλει εμπειρία. Και όλα αυτά, αν τα συνδυάσει κανείς την εμπειρία μαζί με την εκπαίδευση που έχει, την παιδεία που έχει, θα μπορέσει να τηρήσει την επιχείρησή του σε πολύ ψηλά επίπεδα από πλευράς παροχής υπηρεσιών, από πλευράς διαχείρισης προσωπικού και ότι όλο αυτό συνεπάγεται. Κύριε Καργάκη, πώς μπορεί κάποιος να εντοπίσει το πρόβλημα, αν για παράδειγμα είναι το στέλεχος ή ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας, και πώς μπορεί να επιβάλλει μία λύση πριν ξεφύγει, και ποια είναι η συμβουλή σας απέναντι σε ανθρώπους που ενδεχομένως αισθάνονται ότι πέφτουν θύματα αυτό που λέμε εργασιακού bullying? Το σίγουρο είναι ότι το κομμάτι της διοίκησης, το πλαίσιο της διοίκησης σε σχέση με το καθαρά εργασιακό πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρχει μια συστηματική επαφή, να υπάρχει μια δικτύωση σε επίπεδο επικοινωνίας, συστηματικές επικοινωνίες, ατομικός χρόνος για κάθε εργαζόμενο όπου είναι εφικτό, ή ομαδικές συναντήσεις είναι μέτρα τα οποία βοηθούν στο να υπάρχουν πλαίσια επικοινωνίας και να δίνονται ευκαιρίες και σε αυτούς που θέλουν να συζητήσουν θέματα εργασιακά, είτε σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν πέρα από το εργασιακό στοιχείο, που μπορεί να επηρεάζουν την υγεία, την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις καλλιεργείται ένα αρρωστημένο κλίμα, ένα αρρωστημένο περιβάλλον. Που στο τέλος, είτε ακόμα και αν το δούμε καθαρά τεχνοκρατικά και παραγωγικά, είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος θα αποτυπωθεί κάποια στιγμή και σε επίπεδο εργασίας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, και στο πλαίσιο της ηθικής, αλλά και της αποδοτικότητας, συνήθως προτείνουμε να υπάρχουν
βάσεις επικοινωνίας ομαδικές και ατομικές όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε ή μας δώσει κάποιος από τους φυσταμέρους μας μια εικόνα ότι κάποιο άτομο μπορεί να επηρεάζεται είτε για κάποιο θέμα προσωπικό είτε για κάποιο θέμα εργασιακό. Αυτός είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να αποτυπωθεί κάτι. Πολλές φορές συμβαίνει, πολλές φορές όμως το ξεχνούμε και το αμελούμε στο πλαίσιο της εργασιακής πίεσης. Τώρα, όσον αφορά το άτομο το οποίο βιώνει μια τέτοια κατάσταση, και πρέπει να ξεκαθαρίσω εφόσον έχει την αντοχή να δράσει, γιατί πολλές φορές μιλούμε με άτομα τα οποία έχουν φτάσει σε ένα σημείο που η ψυχική τους αντοχή έχει καταρρεύσει και δεν μπορούν πλέον να κινηθούν, και η συνήθιστη τακτική είναι να αποχωρήσουν από την εργασία και όχι να δράσουν. Και είναι και αυτό μια επιλογή, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, γιατί είναι πάντα τα οικονομικά στη μέση. Που όμως προτείνουμε κάτι σίγουρα για ψυχολογικούς λόγους, κάτι παραπάνω. Δηλαδή, πάντα να δράσουμε πριν ακόμα αποχωρήσουμε. Το να καταφέρω να μιλήσω έστω με την οικογένειά μου, mm-hmm. με δικούς μου ανθρώπους, να εκθέσω το πρόβλημα χωρίς να ντραπώ. Το να μιλήσω με τον προϊστάμενό μου, που ίσως είναι και το σημαντικότερο, και τουλάχιστον να νιώσω ότι έχω κάνει κάτι, έχω αποτυπώσει το πρόβλημα. Σε ένα τελευταίο επίπεδο, ακόμα και να αντιμετωπίσω κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ξέρω ότι ακούγεται σαν μια απλοϊκή συμβουλευτική, αλλά είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο. Το σίγουρο είναι να δράσουμε σε ένα επίπεδο ακόμα και σε νομικό, αν νιώθουμε ότι παραβιάζονται κάποια βασικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν είναι μια απλή συμβουλευτική στο πλαίσιο πώς να αντιμετωπίσω κάποιον, όσο το να νιώσω ότι έχω και τον έλεγχο του εαυτού μου, ότι αντιδρώ πάνω σε κάποιες καταστάσεις και να φύγω, αν είναι να φύγω, όντας κύριος του εαυτού μου. Θέλω να σε ευχαριστήσω δερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ως κατακλείδα, κύριε Βουριά. Ελπίζω να εκλείψουν όλα αυτά, γιατί μας προσβάλλουν όχι απλά σαν εργαζόμενους, αλλά σαν κοινωνία. Ειδικά στην Κρήτη πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ψευτοπαλικαριά κάποιων πρέπει να τελειώνει. Δεν γίνεται, μας εκθέτει όχι μόνο σαν εργαζόμενος θεωρώ, αλλά και σαν κοινωνία ολοκλήρη. Και κανείς δεν πρέπει να το υπομένει. Κύριε Πελκανάκη. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, ότι το ξενοδοχείο είναι ένας χώρος φιλοξενίας που απευθύνεται και στους πελάτες αλλά και στους εργαζόμενους, και το κλίμα θα είναι πάντα ευχάριστο για να μπορέσουμε να αποδίδουμε με χαμόγελο τις υπηρεσίες μας στους φιλοξενούμενους μας. Κύριε Καργάκη. Το να καταφέρουμε να ανοίξουμε ο καθένας από τη δική του πλευρά το στόμα του και να επικοινωνήσει κάτι που παρατηρεί, κάτι που βιώνει, ίσως είναι κάτι το οποίο μπορεί να προλάβει πολλές καταστάσεις και να φέρει καλύτερα επίπεδα υγείας. Και με αυτό θα κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Καλό σας βράδυ.